Κάντε λίγο ησυχία παρακαλώ. Καθίστε παρακαλώ ησυχία. 5 λεπτά κύριε Μητσοτάκη. Λίγο περισσότερο κύριε. Θα περιμένω να αποχωρήσουν οι συνάδελφοι. Ναι, ναι. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Τσίπρα, σας άκουσα με πολύ προσοχή και πρέπει να σας πω ότι βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι αφιερώσατε τα πρώτα 15 λεπτά της ομιλίας σας ασχολούμενος με τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτη φορά πρωθυπουργός αναλαμβάνει σύμβουλο στρατηγικής του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ίσως έχετε μια άλλη καριέρα κύριε Τσίπρα μετά την πολιτική. Δεν ξέρω. Παρακαλώ κάντε ησυχία. Και επειδή δείξατε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κύριε Τσίπρα για το τι θα γίνει στις ευρωεκλογές του 2019, θα σας συμβούλευα αντί να κρατήσετε τις δικές μου ομιλίες για 2 χρόνια μετά, δεν μας δείχνετε τις δικές σας ομιλίες 2 χρόνια πριν. Γιατί ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι η συνέπεια στην πολιτική είναι καλό πράγμα. Δεν θεωρώ κακό σε 2 χρόνια να λέω τα ίδια πράγματα που λέω και τώρα. Εσείς έχετε μια μεγάλη δυσκολία να εξηγήσετε πώς μετατραπήκατε από αυτόν που σκίζει τα μνημόνια σε αυτόν που φέρνει σήμερα προς ψήφιση το 4ο μνημόνιο. Και ας έρθουμε λίγο τώρα στην ουσία του θέματος. Είναι ή δεν είναι, κύριε Τσίπρα, αυτό το οποίο φέρνετε 4ο μνημόνιο. Supplemental Memorandum of Understanding, στο βαθμό που έχει διαρρεύσει, δεν το έχετε καταθέσει ακόμα στη Βουλή, όπως δεν καταθέσατε ούτε την προηγούμενη επικαιροποίηση του προηγούμενου μνημονίου. Θα σας πω λοιπόν γιατί είναι 4ο μνημόνιο. Πρώτον, διότι συμπεριλαμβάνει μια σειρά από δεσμεύσεις που δεν είναι στο 3ο μνημόνιο. Και δεύτερον, γιατί δεσμεύει τη χώρα για την περίοδο μετά τη λήξη του 3ου μνημονίου. Αυτό λέγεται 4ο μνημόνιο, κύριε Τσίπρα. Δεν ξέρω πώς άλλος μπορεί να το πει κανείς. Αναφερθήκατε στο μεσοπρόθεσμο και μας είπατε αν μπλέξαμε το μεσοπρόθεσμο με το 4ο μνημόνιο. Εσείς τα μπλέξατε λίγο, γιατί το μεσοπρόθεσμο δεν συνοδεύεται από δεσμευτικά μέτρα, όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε. Προδιαγράφει γενικούς στόχους. Και μιας και αναφερθήκατε στο μεσοπρόθεσμο, να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Ήθελα καιρό να σας θέσω αυτό το ερώτημα, αλλά μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Γιατί δεν καταθέσατε μεσοπρόθεσμο από το 2015, το οποίο θα τελειώνει το 2018, και έρχεσαι τώρα και καταθέτετε μεσοπρόθεσμο που λέγεται το 2021, θα μας το εξηγήσετε αυτό? Διότι το δικό σας μεσοπρόθεσμο είναι αυτό το οποίο υποδηλώνει την ανάγκη η χώρα να δεσμευθεί σε πρόσθετα μέτρα μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος. Αναλώσατε το μεγαλύτερο κομμάτι της ομιλίας σας στα αντίμετρα. Για τα μέτρα θα μας πείτε τίποτα? Για τα μέτρα θα μας πείτε τίποτα? Για τη μείωση του αφορολόγητου θα μας πείτε τίποτα? Για την περικοπή των συντάξεων θα μας πείτε τίποτα? Ή εξαφανίστηκαν όλα αυτά? Γιατί δεν υπήρχε. 61 λεπτά μιλήσατε. Η λέξη αφορολόγητο υπήρχε στην ομιλία σας? Θα υπάρχει στην ομιλία του υπουργού σας? Οι μειώσεις των συντάξεων υπήρχαν στην ομιλία σας? Η αύξηση των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπήρχε στην ομιλία σας, κύριε Τσίπρα? Μόνο τα αντίμετρα υπάρχουν εδώ πέρα σε αυτό το κείμενο το οποίο συζητάμε. Μας είπατε τώρα για το ζήτημα του χρέους και μας είπατε ότι εάν δεν πάρετε τη ρύθμιση του χρέους δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Υπάρχει πουθενά αυτό στις 1000 σελίδες? Προβλέπετε? Είναι γραμμένο? Ή θα ξαναρχίσετε να σκίζετε τα μνημόνια σελίδα-σελίδα? Και προσέξτε, αυτό είναι 1000 σελίδες, θα σας πάρει πολλή ώρα να το σκίσετε.
Και για πάμε να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για το χρέος, κύριε Τσίπρα. Για άλλη μια φορά, ξέρετε, όταν έχετε έτοιμο κείμενο και δεν προσέχετε αυτά τα οποία λέω, παγιδεύεστε. Διότι είπαμε πολύ μεγάλη σαφήνεια για το ζήτημα του χρέους, ότι βεβαίως και το πλαίσιο του χρέους έχει προδιαγραφεί από το 2012, αλλά κακώς οι πιστωτές μας δεν έχουν κάνει ακόμα τη ρύθμιση χρέους για την οποία έχουν δεσμευθεί. Αυτά είπα στο εξωτερικό, αυτά είπα στην κυρία Μέρκελ, αυτά είπα στον κύριο Σόιμπλε, αυτά λέω και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, κύριε Σύμβα. Για να μην μπλεκόμαστε. Και θα περίμενα από εσάς στο ζήτημα του χρέους να μην επαναλάβετε αυτά τα οποία λέτε συνήθως περί του καταστροφικού PSI και ότι τίποτα δεν έγινε στο παρελθόν σχετικά με την απομείωση του χρέους, διότι διαβάζω με πολύ ενδιαφέρον στη σελίδα 233 του Μνημονίου, παραδέχεστε τη λέξη, ακούστε, έχει ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια, γράφετε στο μνημόνιό σας, η σύνθεση και η δομή του χρέους βελτιώθηκαν. Η μέση υπολοιπόμενη φυσική διάρκεια του έχει χρονικά επεκταθεί και έχουν μειωθεί αισθητά οι δαπάνες εξυπηρέτησης του. Πώς έγιναν όλα αυτά, κύριε Τσίπρα? Με μαγικά έγιναν! Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του 2012. Του PSI. Αυτά που χθες διδωρούσατε και σήμερα αναγκάζεστε να δεχθείτε ότι είναι ωφέλιμα. Και κάτι ακόμα. Μιας και μιλάτε για το ζήτημα του χρέους και για το ζήτημα του δουνουτού. Έχω εδώ πέρα δύο εκθέσεις βιωσιμότητας. Μία του 2014 και μία του 2016. Η έκθεση βιωσιμότητας του 2014 εκτιμούσε ότι το χρέος του δουνουτού αυτά, το χρέος θα έμπαινε σε μία τροχιά ταχείας αποκλιμάκωσης. Με αποτέλεσμα να είναι κοντά στο 60% του ΑΕΠ το 2060. Στην τελευταία έκθεση, το Φεβρουάριο του 2017, το δουνουτού, πάλι το ίδιο δουνουτού, εκτιμά ότι το 2060 το δημόσιο χρέος θα εκτοξευθεί στο 275% του ΑΕΠ. Τι μεσολάβησε, κύριε Τσίπρα, εσείς ο κύριος Καμένος. Πάρτε τα, να τα βλέπετε. Προσέχετε, υπόσχεστε ότι θα φέρετε μια συμφωνία που θα μειώσει το χρέος στα επίπεδα που δεν θα έφτανε ποτέ εάν δεν είχατε αναδυθεί πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, κύριε Τσίπρα, για την επιτυχία σας. Μου θυμίζει το ανέκδοτο το γνωστό που ο κατηγορούμενος για το φόνο των γονιών ζητάει επί οίκια επειδή είναι ορφανός. Μας είπατε και πάλι, κύριε Τσίπρα, ότι το κλίμα αλλάζει. Ότι η οικονομία είναι έτοιμη να εκτιναθεί, να απογειωθεί, πώς μας το είχε πει ο κύριος Φλαμπουράρης, ότι εκτοξευόμαστε, ότι η οικονομία πετάει. Αλλά εκτός από τις δηλώσεις, κύριε Τσίπρα, υπάρχουν και στοιχεία. Και ξέρετε, υπάρχουν και συγκριτικά στοιχεία. Για να δούμε λοιπόν τι λένε τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2017 για μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Ρουμανία, ανάπτυξη 5,6%. Βουλγαρία, ανάπτυξη 4,1%. Πολωνία, ανάπτυξη 3,4%. Κύπρος, ανάπτυξη 3,3%. Όλη η Ευρωζώνη έχει ανάπτυξη. Η μόνη χώρα που είναι σε ύφεση είναι η Ελλάδα. 0,5% ύφεση, κύριε Τσίπρα. Αυτά είναι τα επιτεύγματά σας. Είμαστε οι μόνοι που πάμε προς τα πίσω και εσείς πανηγυρίζετε την ώρα που όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και εσείς οι ίδιοι, στο μεσοπρόθεσμο που καταθέσατε, αναθεωρείτε όλες τις προβλέψεις σας προς το χειρότερο. Δεν αντισταθήκατε, κύριε Τσίπρα, στον πειρασμό και εσείς και όσοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ παρακολούθησα, ήταν εκπαιδευμένοι ακριβώς στο ίδιο τροπάριο, να μιλήσετε και πάλι για τα 40 χρόνια που κατέστρεψαν τη χώρα
Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε κύριε Τσίπρα, να ισοπεδώνει κανείς τα πάντα. Από το 1984, είναι η χρονιά που, αν δεν κάνω λάθος, γεννηθήκατε κι εσείς, το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων σε απόλυτους αριθμούς ανέβηκε 8 φορές. Ούτε μία, ούτε δύο. 8 φορές. Η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπήκε στην ΟΝΕ και απέκτησε, με τα όποια προβλήματα, μια σταθερή δημοκρατία και σύγχρονους θεσμούς. Μπορεί σε όλα αυτά τα βήματα, σε όλα, να ήσασταν απέναντι. Δεν είναι λίγα όμως. Δεν είναι για πέταμα. Και αν τα χρόνια της κρίσης, αντί να διχάζετε τους Έλληνες και αντί να δηλητηριάζετε την κοινή γνώμη και να υπονομεύετε κάθε προσπάθεια ανάκαμψης, δείχνατε μεγαλύτερη υπευθυνότητα, τώρα θα είχαμε βγει από την κρίση και θα είχαμε καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις απώλειές της. Έχουμε κάνει πολλές φορές αυτοκριτική για τα στραβά της μεταπολίτευσης. Και είναι αρκετά αυτά. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στη χρεοκοπία φτάσαμε και σε ένα βαθμό, διότι αυξήθηκαν δυσανάλογα οι δαπάνες του κράτους και μειώθηκε η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Δεν θυμάμαι όμως, κύριε Τσίπρα, δεν σας θυμάμαι ποτέ να φωνάζετε για μικρότερο κράτος, για λιγότερους διορισμούς, για περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Δώστε κι άλλα φωνάζατε. Μια ζωή πλειοδοτούσατε στο λαϊκισμό. Εμείς την αυτοκριτική μας την έχουμε κάνει. Εσείς την έχετε κάνει τη δικιά σας. Την έχετε κάνει τη δικιά σας. Ένα συγγνώμη για αυτά τα οποία λέγατε. Για την κοροϊδία του ελληνικού λαού έχετε πει, έχετε τολμήσει. Δεν είστε αθώοι του αίματος, λοιπόν. Συνένοχοι είστε. Όχι ως προς τη διαχείριση, σίγουρα όμως ως προς την πολιτική αντίληψη. Διότι ο δημαγωγικός λαϊκισμός της μεταπολίτευσης είχε πολλές από τις δικές σας πινελιές. Κύριε Τσίπρα, για άλλη μια φορά αναφερθήκατε για μένα με χαρακτηρισμούς υποτιμητικούς. Με χαρακτηρίσατε πορφυρογέννητο. Μισό λεπτό, κύριε Τσίπρα. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Την τελευταία φορά, και βλέπω ότι το επαναλαμβάνετε και συνέχεια στις ανακοινώσεις σας, με είχατε χαρακτηρίσει τζάμπα μάγκα. Να σας πω λοιπόν δύο κουβέντες. Οι ανακοινώσεις σας συνέχεια το λένε, κύριε Τσίπρα. Τζάμπα μάγκας, κύριε Τσίπρα. Θα σας το πω εγώ λοιπόν. Τζάμπα μάγκας είναι αυτός που εν γνώση του λέει ψέματα για να κάνει ρεσάλτο στην εξουσία και μετά να πει ότι είχε αυταπάτες. Τζάμπα μάγκας είναι αυτός που έφερε τη χώρα ένα βήμα πριν την έξοδο από την Ευρώπη, ποντάροντας ότι η υπεύθυνη αντιπολίτευση θα βάλει πλάτη. Τζάμπα μάγκας είναι αυτός που αβάνταρε τα κινήματα «δεν πληρώνω» και τώρα έχει τρελάρει τον κόσμο στις κατασχέσεις. Και τζάμπα μάγκας είναι αυτός που στην Ελλάδα κοροϊδεύει ότι δήθεν δίνει 13η σύνταξη και στο εξωτερικό στέλνει επιστολές μετάνοιας που ζητάει συγγνώμη και λέει ότι θα το ξανακάνει. Και τζάμπα μάγκας και κάτι ακόμα. Τζάμπα μάγκας είναι αυτός που εκλέγεται και ξαναεκλέγεται με ενισχυμένη αναλογική και όταν βλέπει ότι χάνει εκλογές ψηφίζει απλή αναλογική. Αυτός είναι ο τζάμπα μάγκας, κύριε Τσίπρα. Και κλείνω, εντάξει. Κλείνω. Ήσυχα. Κάντε ησυχία. Ελάτε. Κλείνω από εκεί που ξεκίνησα. Εντάξει, ησυχάστε. Ησυχάστε. Κύριε Αβγενάκη, δεν θα μπορούσατε
δεν θα μπορούσατε να επιβάλλετε την τάξη ούτε κατά το 1/10 από αυτό που κάνω εγώ, ούτε κατά το 1/10. Να μαθαίνετε. Καθίστε και θα μάθετε. Κλείνω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με μία ακόμα αναφορά στη μεγάλη έννοια που έχετε για το στρατηγικό αδιέξοδο της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να χαίρεστε, κύριε Τσίπρα, εάν εμείς έχουμε προβλήματα. Εγώ προσωπικά δεν τα βλέπω. Ένα είναι βέβαιο όμως, ότι σε τραγικό στρατηγικό αδιέξοδο έχουν μπει οι πολίτες με τα μέτρα του Τέταρτου Μνημονίου. Αυτοί είναι σε αδιέξοδο και όχι εμείς. Και εν πάση περιπτώσει, αν είστε και τόσο σίγουροι ότι είμαστε σε στρατηγικό αδιέξοδο, κάντε εκλογές και αφήστε τους πολίτες να κρίνουν ποιος είναι σε αδιέξοδο και ποιος δεν είναι. Σας ευχαριστώ. Έλα, έλα.